Και σου πω, έχουμε δώσει τα ορισμένα στοιχεία στο ραδιόφωνο για υπεραλίευση ή για μείωση των αλλιευμάτων. Τι ακριβώς συμβαίνει? Υπάρχει μείωση των αλλιευμάτων πάρα πολύ μεγάλη, όχι απλά αισθητή, πάρα πολύ μεγάλη. Και ακούγεται από κάτω τους ίδιους τους παραγωγούς αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν σε όλα τα επίπεδα, και στη μέση αλία και στην παράκτεια. Η μέση αλία, να εξηγήσω στους τηλεθεατές σας, ότι είναι τα γρηγρή και οι ανεμότρατες, και η παράκτεια αλία είναι τα δίχτυα παραγάδια. Η μείωση που υπάρχει οφείλεται σε δύο κυρίους λόγους. Την υπεραλίευση που γίνεται αυτή τη στιγμή, και στην υπεραλίευση εννοώ σε επίπεδο ελληνικό, και στα διεθνή μέσα ύδατα που δεν κατεβαίνανε ποτέ ούτε Τούρκοι ούτε... Εγώ έχω και πληροφορίες, τα 2-3 τελευταία χρόνια είχαν κατέβει και κάτι ρώσικα αλλιευτικά. Υπάρχει και εκεί, δηλαδή δεν υπήρχε τόσο μεγάλη αλλίευση στα πελάγη. Αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή να συντηρείται. Αυτή τη στιγμή και εμείς οι ίδιοι βλέπουμε τα βράδια λάμπες και ανάβουν στα χωρικά μας ύδατα εδώ από τουρκικά γρηγρή. Στα χωρικά, μέσα στα νερά τα δικά τους. Αλλά από εκεί και ύστερα αυτό τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι έχουν και αυτοί μια αυξημένη αλλίευση, με αποτέλεσμα όλα αυτά να μαζεύονται σε ένα κορβανά που στο τέλος το ισολογισμός να φαίνεται αρνητικός. Ναι. Αυτό σημαίνει και αύξηση τιμής του ψαριού? Ναι, υπάρχει αύξηση της τιμής του ψαριού τα 2-3 τελευταία χρόνια. Μόνο φέτος κρατούνται οι τιμές σε χαμηλά επίπεδα, γιατί πλέον και οι ίδιοι έμποροι έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να φάει ψάρι, είναι πολύ συντηρητικός στις αγοράς του, με αποτέλεσμα να πέφτει η τιμή του ψαριού. Ένδειξη αυτού που σας λέω είναι και οι ντουντούκες που ακούτε καμιά φορά στην αγορά, η σαρδέλα κάνει τόσο κτλ. Δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ τιμή της σαρδέλας τόσο χαμηλά ή τιμές άλλων ψαριών τόσο χαμηλά. Υπάρχει μια αισθητή μείωση της τιμής, και αυτό βέβαια είναι ένα από τα πλήν για τους παραγωγούς, να έχουν αυτή μια μειωμένη την παραγωγή και από την άλλη μειωμένη την τιμή. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα χρόνια για τους παραγωγούς, οι οποίοι διαχειρίζονται περιουσίες αρκετών χιλιάδων ευρώ μες στη θάλασσα. Οι οποίοι πώς έχουν μείνει στοιχείο? Καμία τρακοσαριά περίπου είναι η παράκτη αλία, και από τη μέση αλία είναι περίπου τα 8-9 σκάφη έχουν μείνει. Από τα πόσα? Εγώ τον καιρό που κατέβηκα είχε 18 μηχανότρατες ηχείως και 8 γρηγρή, 8-9 γρηγρή. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με 6-7 μηχανότρατες και 2 γρηγρή. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάνω αυτό το μισό αλλιευτικό στόλο, έχει κοπεί ή έχει πουληθεί σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Μάλλον έχει κοπεί, περισσότερα τα κόψανε με τις επιδοτήσεις της ΕΟΚ, τα κόψανε. Τι ποσοστό ψαριού μένει στοιχείο? Από αυτό που παράγει. Η τοπική αγορά πώς απορροφάει? Ναι, η τοπική αγορά απορροφάει περίπου το 30% με 40% της παραγωγής μας. Το υπόλοιπο 60% ας πούμε φεύγει και πηγαίνει στις κεντρικές αγορές των Αθηνών, Πειραιώς ή Θεσσαλονίκη καμιά φορά ή Καβάλα, όπου βρίσκει ο παραγωγός καλύτερες τιμές, τα στέλνει εκεί. Αλλά συνήθως στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά. Τι του συμφέρει καλύτερα, να πουλάει στοιχείο ή στην αυτή? Το παράδοξο με τοιχείο, καμιά φορά ο χιόντης αναρωτιέται, γιατί ας πούμε το ψάρι στη Μυτιλήνη είναι ακριβότερο και στη Μυτιλήνη είναι φθηνότερο και στοιχείο πιο ακριβό. Συμβαίνει το εξής. Εμείς ακολουθούμε τιμές Αθηνών. Γιατί ακολουθούμε τιμές Αθηνών? Με την ίδια νοπότητα που θα φάει ο χιόντης το ψάρι, με την ίδια ακριβώς νοπότητα το τρώει και ο Πειραιώτης, ο Αθηναίος. Τι θέλω να πω με αυτό? Οι ανεμότρατες, οι μηχανότρατες μπαίνουν στις 8-9 η ώρα μέσα το βράδυ. Τα ψάρια τα οποία πολλούνται στοιχείο, που θα φάει ο χιόντης την άλλη μέρα το πρωί, μένουν στοιχείο. Τα υπόλοιπα φορτώνονται στο βαπόρι στις 10 η ώρα και πηγαίνουν στην Αθήνα. Συνεπώς την ίδια παραγωγή θα τη φάει την ίδια ώρα και ο Αθηναίος και ο χιόντης. Με αποτέλεσμα η τιμή του ψαριού, όπως ξέρετε, είναι βάση της νοπότητας. Φρέσκο ψάρι πιο ακριβό. Μπαγιάτικο ψάρι πιο φθηνά πέφτει η τιμή του. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Παρασύρει τις τιμές το χιόντικο ψαριού και πιο ακριβά από τα Μυτιλινιά, ας πούμε. Όπου τι γίνεται στη Μυτιλίνη? Στη Μυτιλίνη, επειδή εκεί οι ώρες, δηλαδή αυτός πρέπει να στείλει τα ψάρια της προηγούμενης μέρας. Το βαπόρι από εκεί φεύγει 5 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Οπότε αυτός
θα στείλει τα ψάρια τις προηγούμενες μέρες, που τα έχει αυτή την προηγούμενη μέρα, γιατί τα κάγια δεν έχουν μπει ακόμα μέσα. Ψαρεύουν. Οπότε θα στείλει τα ψάρια τις προηγούμενες μέρες, ήδη έχει μία μέρα συν στην οπότητα. Δηλαδή είναι πιο μπαλιάτικα. Mm-hmm. Αυτό παίζει ρόλο στην κεντρική αγορά, με αποτέλεσμα τα ψάρια τους να είναι φθηνότερα στον Πειραιά, οπότε και εκεί να ακολουθούν τιμές φθηνότερες εκεί που είναι. Ναι, αλλά εγώ λέω πού συμφέρει καλύτερα, να πουλάει στοιχείο ή να πουλάει στις κεντρικές αγορές. Ο παραγωγός. Στοιχείο του συμφέρει να πουλάει. Στοιχείο. Γιατί τα λεφτά του είναι ζωντανά στην τσέπη του. Ενώ στην κεντρική αγορά που θα τα στείλει, θα πάρει τα λεφτά του ύστερα από ένα μήνα. Υπάρχουν ορισμένες φορές παρεξηγήσεις από εμπόρους και τέτοια, οι οποίοι δεν διαχειριστήκαν καλά τα ψάρια τους, γιατί δεν τα στέλνει με συγκεκριμένη τιμή, τα στέλνει με ελεύθερη τιμή. Πούλησε τα έμπορα και στείλε μου και εμένα αυτά που είναι να μου στείλεις. Οπότε έτσι είναι χήμα το πράγμα. Είναι χήμα το πράγμα και όπως καταλαβαίνετε δημιουργούνται. Εντάξει, τώρα μην βάζετε λόγια που ο καθένας καταλαβαίνει στο στόμα μου.